Φίλες και φίλοι του Enos.gr, καλησπέρα. Είναι 3η 2 Αυγούστου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Θυμάμαι όταν είχε βγει η πρώτη ενημέρωση για τα εισιτήρια διαρκείας με τη δικαιολογημένη γκρίνια από την πλευρά του κόσμου Τσάκη για τις υψηλές τιμές, πραγματικά υψηλές τιμές. Είχα γράψει και εδώ στο blog του Enos.gr, όπως και στην ώρα, ότι ήταν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα ξεπεράσει τα 25.000 διαρκείας. Είναι τέτοια η δίψα, τέτοια η ανεπομονωσία, τέτοιο το πάθος για την ΑΕΚ και για το σπίτι της, που όποιος μπορούσε λίγο να δει καθαρά την κατάσταση, καταλάβαινε ότι θα ξεπεραστούν τα 25.000 διαρκείας. Το να έχουν ξεπεραστεί ήδη τα 18.000 πριν καν ξεκινήσει η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας είναι κάτι πραγματικά επικό, είναι κάτι πραγματικά ΑΕΚ, για να το περιγράψουμε με μία μόνο λέξη. Γιατί επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω και στα social ότι πολλοί κάνουν τους χαζούς, δεν ξέρω αν είναι, ότι δεν το καταλαβαίνουν, ότι δεν είναι πολλά τα 18.000 διαρκείας. Μιλάμε για 18.000 διαρκείας πριν ανοίξει η ελεύθερη διάθεση για όλους. Δηλαδή μέχρι στιγμής έφυγαν 18.000 κομμάτια, κύριοι μόνο για αυτούς που είχαν διαρκείας την τελευταία τριετία και στη Β' και στη Γ' Εθνική. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι με το που θα ανοίξει από αύριο η ελεύθερη διάθεση, πολύ γρήγορα θα ξεπεραστεί το νούμερο 25 προς το 30. Εγώ προσωπικά εύχομαι να μείνουν και κάποια αδιάθετα, να σας πω την αλήθεια, για να υπάρξει και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν είχε την ευχέρεια με τίποτα, όσο και αν προσπάθησε, δεν μπορούσε να του βγει οικονομικά να πάρει διαρκείας, να έχουν και αυτή την ευκαιρία μέσα στη σεζόν να έρθουν στο γήπεδο και να δουν από κοντά την ΑΕΚ, γιατί αεκόμετρα δεν υπάρχουν και δεν καθιστά λιγότερο αεκτζίδες αυτοί που δεν πήραν διαρκείας σε σχέση με τους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή των μεταγραφικών για τον ΦΟΡ και τον στόπερ. Χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμα, κάποιες μέρες, για να δούμε αυτούς τους δύο παίκτες να είναι του ίδιου επίπεδου με τους 4 που προηγήθηκαν και να έχει δέσει η ΑΕΚ σε 6 βασικές θέσεις της ενδεκάδας της με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και με στοχευμένες και ουσιαστικές μεταγραφές. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει χρόνος για να δούμε και τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.